Σε θέσεις μάχης βρίσκονται τα κόμματα με το βλέμμα στις κάλπες 25 Ιουνίου. Η διάλυση σήμερα της βραχύβιας Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές 21 Μαΐου σήμανε και επισήμως την έναρξη της νέας προεκλογικής περίοδου με τους πολιτικούς αρχηγούς να ετοιμάζονται για νέο μαραθώνιο περιοδιών συνοδευόμενα βέβαια από τα στελέχη τους. Βεβαίως με ενδιαφέρει και έχω κατασταλάξει. Πιστεύετε όμως ότι μπορεί κάποιο πρόγραμμα να σας εκπλήξει αυτό το μήνα? Δεν νομίζω. Τα προγράμματα είναι λόγια από τα μπαλκόνια. Δεν δεσμεύεται κανένας. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει τίποτα να τηρούν από αυτά που λένε προεκλογικά. Δεν καταθέτουν ένα πρόγραμμα στην εισαγγελία του ΕΡΕΠΑΟΚ για να έχουν συνέπειες. Επομένως, είναι λόγια από τα μπαλκόνια, είναι αφαιρέγγυοι όλοι. Και οπότε ψηφίζετε με βάση εκείνη τη στιγμή τι πιστεύετε ότι είναι καλύτερο? Αυτό ήταν το. Έτσι μας έχουν κάνει να πιστεύουμε το λιγότερο κακό να ψηφίζουμε. Αλλά πάντα βγαίνει το μεγαλύτερο κακό. Είναι κάλπικα όλα. Έχω αποφασίσει. Οπότε δεν σας χρειάζεται αυτό το διάστημα ενημέρωσης? Όχι, έχω αποφασίσει. Δεν ασχολούμαι και τόσο. Αλλά θα ψηφίσω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σας αρέσει το πρόγραμμά της? Εντάξει, είναι καινούργιος να μπει στη Βουλή. Υπάρχει ανανέωση? Βεβαίως τώρα. 150 χρόνια τους ίδιους. Στην Πειραιώ, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας καταστρώνουν βήμα-βήμα τη στρατηγική τους για τις ερχόμενες εκλογές, η οποία στοχεύει στην αυτοδυναμία με βασικό διακύβευμα αυτοδυναμία ή περιπέτειες. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στόχος είναι η αντιστροφή του κλίματος και ο επαναπατρισμός των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων, κυρίως όμως να πείσει για το νέο αφήγημά του, ιδιαίτερα για την κυβερνητική του πρόταση, με την νέα εκλογική επιτροπή να σηκώνει το βάρος της προώθησης των προεκλογικών θέσεων του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ το στοίχημα είναι να αντικαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ως κύριο αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία και να αυξήσει τα τελευταία του ποσοστά. Και έχουμε μπροστά μας μία άδεια κάλπη. Και αυτή την κάλπη θέλουμε να τη γεμίσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ώστε την επόμενη μέρα να έχουμε μία ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση και έναν αυτοδύναμο πρωθυπουργό που θα συνεχίσει το έργο του που κάνει εδώ και 4 χρόνια, ένα έργο που έχει αλλάξει την Ελλάδα, ένα έργο που έχει κάνει περήφανη κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Από σήμερα μπαίνουμε δυνατοί, ενωμένοι, σοβαροί και υπεύθυνοι στην νέα εκλογική μάχη. Έχουμε μπροστά μας μια νέα εκλογική μάχη, μια εκλογική μάχη με άλλο διακύβευμα, με άλλο εκλογικό σύστημα, με την ενισχυμένη αναλογική, και σε αυτή την εκλογική μάχη οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ θα μπουν δυνατά. Έχουμε στόχο και σε επίπεδο Αχαΐας αλλά και πανελλαδικά να πάμε πόρτα-πόρτα, να μιλήσουμε με όλους τους συμπολίτες μας. Θα δοθεί μια έμφαση στο πώς πρέπει να κινηθούμε. Οι προγραμματικές μας θέσεις υπάρχουν και είναι αναρτημένες από τον Νοέμβριο του 2022. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια οργάνωση ούτως ώστε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την ανωδική πορεία. Και βέβαια πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές της 25ης Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ θα καταγράψει νέα άνοδο. Νομίζω θα φτάσει στο 14-14,5, θα πάει εκεί πάνω. Και βέβαια θα είναι ένας βασικός παίχτης και μέσα στο Κοινοβούλιο αλλά και μέσα στην κοινωνία.